σιρήνες πυροσβεστικών οχημάτων και συναγερμός συσπήρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήχησαν το πρωί της Πέμπτης στο Ρέθυμνο, στα πλαίσια της μεγάλης άσκησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την ονομασία Διαπυρός 2024. Στόχος της άσκησης ο εντοπισμός τυχών προβλημάτων και βελτίωση αυτών σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος. Να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και να βελτιώσουμε την συνεργασία μας με τους άλλους φορείς. Είναι μια καλή ευκαιρία για να δούμε σε εισαγωγικά πραγματικές συνθήκες πώς θα ανταποκριθούμε. Είναι ένα μάθημα για μας, για όλους τους εμπλεκόμενους, να δούμε τα θέματα που έχουμε προβλήματα για να τα διορθώσουμε και να προχωρήσουμε πιο σίγουροι για τις επόμενες μέρες του καλοκαιριού. Το σενάριο αφορούσε την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης στα Πευκάκια Ρεθύμνου κατά το μήνα Ιούλιο. Καπνογόνα υπέδειξαν τις εστίες φωτιάς, η οποία πέρασε το ΒΟΑ καπηλώντας ένα ξενοδοχείο, ενώ παράλληλα εκενώθηκε θεωρητικά και η περιοχή της Λαϊκής της Δευτέρας στην Καλλιθέα λόγω πυκνών καπνών. Διαλέξα μια επικίνδυνη περιοχή που είναι μια ζώνη μίξης δάσους και αστικού ιστού. Είναι η περιοχή Πευκάκια και το φαράγγι που έχει εδώ. Μαζεύουμε μια φωτιά, έχει νότιο άνεμο, γύρω στα 5 μποφόρ με 6-7 μποφόρ ρηπές και μαζεύουμε μια φωτιά μέσα στο φαράγγι. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι συναρμόδιοι φορείς, εν ώψη του επικίνδυνου καλοκαιριού, απευθύνουν διαρκώς εκκλήσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια εργασιών και να ακολουθούν τις οδηγίες πυροπροστασίας. Οι πυρκαγιές είναι υπόθεση όλων μας. Δεν είναι μόνο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι και υπόθεση όλων των πολιτών. Οπότε πρέπει όλοι να προσέχουμε για να έχουμε τις ιδιοκτησίες μας και τις περιουσίες μας καθαρές, αλλά και να μπορούμε να τις διατηρήσουμε και να μην είναι παραλάμωμα του πυρός. Προσοχή να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί και εννοώ να καθαρίσει το χωράφι, το οικόπεδό του και την αυλή του. Δεύτερο, να μην κάνει εργασίες όταν έχουμε δείκτη 3 ή αέρα, πάνω από 3 ή αέρα. Μελισσοκόμους προσοχή μόνο σε δείκτη άσο και 2 και μόνο πρωινές ώρες και εφόσον δεν έχει αέρα. Και το μήνυμα που έχουν δώσει τελικά ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα. Φαίνεται να περνάμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Οι θερμοκρασίες είναι παραπάνω από τις κανονικές μέσω όρο από τα περασμένα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την προσοχή μας.